τον Γιώργο Παντελάκη. Ναι, βεβαίως, καλό μεσημέρι από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη ο Πρωθυπουργός κατευθύνεται στον χώρο που θα γίνει η τελετή, αυτή η μικρή τελετή, η οποία θα αφορά την αναχώρηση του Μπαράκ Ομπάμα. Έχει ήδη πάρει θέση και το άγεμα το οποίο θα αποδώσει τιμές στην βάση της σκάλας του αεροσκάφους Air Force One, το οποίο έχει ανάψει τις τελευταίες τουλάχιστον 2 ώρες, έχει ανάψει τους κινητήρες του, ναι. Και σε λίγα λεπτά αναμένεται ότι θα βρίσκεται εδώ και ο Μπαράκ Ομπάμα με την αυτοκινητοποπή, βεβαίως και τα μέλη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, τα οποία θα αναχωρήσουν. Είναι έτοιμο και το μικρότερο αεροσκάφος της Αντιπροσωπείας, το οποίο θα μεταφέρει τα υπόλοιπα μέλη της Αμερικανικής Αποστολής. Οι δύο, θα λέγαμε λοιπόν, ότι υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σήμερα θα γίνει η αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Οι δύο άνδρες, οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φτάνει και η αυτοκινητοπομπή. Σε λίγο μάλλον πρέπει να είναι εδώ και η αυτοκινητοπομπή που... με την οποία θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, κινητοποίηση υπάρχει αυτή και τη στιγμή στον χώρο της πίστας. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν. Έτσι ακριβώς, Μαριάννα. Οι δύο άνδρες, οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συνομιλήσουν ούκο λίγες φορές αυτήν την περίπου 30ωρη παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην ελληνική πρωτεύουσα και στο Μαξίμου και στο δείπνο της Προεδρίας, πιθανώς και σήμερα για λίγο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και καταλαβαίνουμε όμως ότι και αυτό το πιθανώς ολιγόλεπτο τετατέτ το οποίο θα έχουν εδώ στην πίστα του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν να αναχωρήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, πέραν σαφώς της απόδοσης τιμών στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέφθηκε την χώρα μας, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο επόμενος σταθμός του Αμερικανού Προέδρου, ο επόμενος προορισμός του ταξιδιού Ομπάμα από την Αθήνα είναι πια το Βερολίνο. Και είναι σαφής, Γιώργο, η δηλώση της συμπαράστασης και στήριξης του Αμερικανού Προέδρου στα ελληνικά θέματα. Αρκεί κάποιος να ξεχωρίσει μερικά σημεία από την ομιλία που έδωσε πριν από λίγο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συνεχίσετε να έχετε την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε. Ένα μέρος μάλιστα της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα αποσκοπούσε να δείξει, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ολόκληρο τον πλανήτη τα βήματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα. Ενώ σαφής ήταν και οι δηλώσεις συμπαράστασης για τους Έλληνες που παρά τα προβλήματα, παρά τις θυσίες τους, όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζουν φοβερές οικονομικές δυσκολίες, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι και έχουν δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό τους και την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες. Απονέμοντας εύσημα και στην ελληνική κυβέρνηση για την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, βεβαίως στον ελληνικό λαό για τις θυσίες που έχει κάνει, τις οποίες έχει κάνει αυτό το διάστημα και συνεχίζει να κάνει, και από την άλλη δείχνοντας για μία ακόμα φορά ότι το μεγάλο κλειδί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι το ζήτημα του χρέους. Και είπαμε και νωρίτερα ότι τα βλέμματα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, τα βλέμματα από την πλευρά της κυβέρνησης στρέφονται για τις επόμενες ημέρες στο Βερολίνο, όπου η προσδοκία της ελληνικής πλευράς είναι να υπάρξει ένα πιστικό μήνυμα μαζί με την άσκηση επιρροής βεβαίως από τον Αμερικανό Πρόεδρο, το οποίο θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτή την ώρα βλέπουμε...